Σε στέλνουν μηχανές οι αγρότες που ετοιμάζονται για ακόμη μια φορά να βγουν στους δρόμους και να διαμαρτυρηθούν για τα νέα μέτρα που έχουν να κάνουν με το φορολογικό, το ασφαλιστικό αλλά και το κόστος παραγωγής. Στην ατζέντα των κινητοποιήσεων περιλαμβάνονται πέραν των παραπάνω ο ΕΛΓΑ, η κοινή αγροτική πολιτική, αλλά και αιτήματα που αφορούν τα κόκκινα δάνεια, το κόστος παραγωγής, το κόστος του πετρελαίου και την επιστροφή του φόρου των καυσίμων, όπως και το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος. Σημαντικό αίτημα είναι μεταξύ άλλων και η θέσπιση του ακατέσχατου λογαριασμού, καθώς και το ύψος του αφορολόγητου. Ο Χάρης Λιούρης από πλευράς των νέων αγροτών μίλησε στο ITV για όλες τις ενέργειες που βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν θα μείνουν με σταυρωμένα χέρια, λέγοντας ότι ήδη έχουν γίνει συσκέψεις και αναμένουν να δουν πώς θα κινηθούν από εκεί και έπειτα σε συνεννόηση και με τους άλλους αγρότες συνολικά της Ηπείρου. Υπάρχει μια κινητικότητα, ειδικότερα αυτό το χρονικό διάστημα. Υπήρξε μια συνάντηση, όπως ξέρετε, στην Νίκαια της πριν από κάνα δύο εβδομάδες. Εμείς μαζευτήκαμε μια μέρα πριν μια εβδομάδα στην Ηλεούσα, στο παλιό Δημαρχείο εκεί της Ηλεούσας. Καλέστηκαν και άλλοι νομοί της Ηπείρου να δούμε πώς θα πράξουμε κι εμείς σαν Ήπειρος το επόμενο χρονικό διάστημα. Σίγουρα όλη η κατάσταση, όπως αντιλαμβάνεστε και ειδικότερα από την καινούργια χρονιά του 2017 που έρχεται να πατήσει το ασφαλιστικό και το φορολογικό, όχι μόνο στους αγρότες, αλλά και στους επαγγελματίες, σε ό,τι έχει σχέση με τον ιδιωτικό τομέα. Εδώ θέλω να πω το εξής, ότι σήμερα το πρόβλημα δεν είναι μόνο στους αγρότες, είναι και στους επαγγελματίες, είναι ότι σε όλες τις επιχειρήσεις, στους γιατρούς, δικηγόρους. Και κατά προσωπική μου άποψη, το ζήτημα εδώ μπαίνει και, όπως σας είπα, σε όλες τις κοινωνικές τάξεις. Άρα το θέμα είναι αν θα βγουν μόνο οι αγρότες. Όχι. Για μένα προσωπικά δεν πρέπει να είναι μόνο οι αγρότες, πρέπει να είναι και αυτές και άλλες οι κοινωνικές τάξεις σε αυτόν τον δύσκολο αγώνα. Και κάνετε ένα κάλεσμα από ό,τι κατάλαβα και σε άλλους κλάδους. Αυτό το κάλεσμα έχει γίνει οργανωμένα, δηλαδή έχει σταλθεί έτοιμα προς αυτές τις επαγγελματικές τάξεις για να κατέβουν μαζί σας στη διεκδίκηση των αιτημάτων. Όπως ξέρετε, παλιά υπήρχαν τα θεσμικά όργανα των αγροτών και λειτουργούσαν. Τώρα σήμερα αυτό δεν υπάρχει. Βλέπε Πασεγές, βλέπε Σιδάση, βλέπε Γησάσε, όλα αυτά τα θεσμικά όργανα σήμερα δεν υπάρχουν. Και αυτό είναι μια δυσκολία για τους αγώνες που έρχονται. Το πώς θα συντονιστεί όλη αυτή η κατάσταση. Και όταν δεν έχεις ένα θεσμικό όργανο, το έχω πει και άλλες φορές, ότι δεν μπορείς να συντονίσεις μια κατάσταση σε έναν κοινό αγώνα. Και εδώ, επειδή το πρόβλημα είναι μεγάλο στο φορολογικό, ιδιαίτερα και στο ασφαλιστικό, αν θα υπήρχε ένα όργανο ενιαίο, τότε τα πράγματα θα ήταν πάρα πολύ διαφορετικά και η πίεση προς την κυβέρνηση θα ήταν πιο δυνατή. Και γιατί δεν υπάρχει αυτό το όργανο? Γιατί δεν προσπαθείτε εσείς οι νέοι αγρότες να δημιουργήσετε ένα τέτοιο όργανο? Γιατί οι νέοι αγρότες δεν είναι μόνο εδώ στην Ήπειρο η δική σας. Πάντως σε όλη την Ελλάδα. Πάντως σε όλη την Ελλάδα. Και είστε νέοι άνθρωποι που βγάζετε το μεροκάματο από τη δουλειά αυτή. Γιατί δεν πάτε σε μια λογική νέου οργάνου? Αυτό όπως γινόταν παλιά, θέλω να σου πω ότι όλα τα όργανα, όλα τα θεσμικά όργανα, πάντα υπήρχαν και οι κομματικοί μηχανισμοί από πίσω που τα στήριζαν. Από τη στιγμή που κάποια στιγμή όλο το πολιτικό σύστημα, ειδικότερα στην κρίση, έχει αλλάξει, τώρα ξεκινάει κάτι, πάει να ξεκινήσει πάλι από την αρχή. Βέβαια, αυτό θέλει δυσκολία. Ούτε γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη. Έτσι. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αυτό θέλει δουλειά, θέλει ζυμώσεις και θέλει μεγάλη προσπάθεια από όλους. Κινητοποιήσεις θα δούμε ή θα κινηθείτε κι εσείς ανάλογα με το πλαίσιο και των άλλων? Έχουν μπει κάποιες ημερομηνίες. Μπήκε 23 του μήνα ότι αυτό που αποφασίστηκε στην Νίκαια. Μέλη να δούμε, γίνονται ζυμώσεις σε όλη τη χώρα. Από εκεί και πέρα θα δούμε την όλη εξέλιξη, τις πολιτικές εξελίξεις. Έχουμε δρόμο μπροστά μας. Σίγουρα, το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα μείνουμε άπραγοι.